Η συνεχώς αυξανόμενη τιμή των τσιγάρων συμβάλλει στη μείωση του καπνίσματος και του αριθμού των καπνιστών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι προσφάτως εισηγήθηκαν στο Υπουργείο την επιβολή ειδικού φόρου στο καπνό, η επιστημονική βιβλιογραφία και η διεθνής εμπειρία έχουν δείξει ότι η αύξηση της τιμής των προϊόντων καπνού συνεπάγεται σημαντική μείωση των πωλήσεων και της κατανάλωσης τσιγάρων, καθώς και σημαντικά δημόσια έσοδα. Χαρακτηριστικό είναι, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία, ότι η εμπειρία αυτή έχει επιβεβαιωθεί και στη χώρα μας, όπου η αύξηση της τιμής των τσιγάρων την περίοδο 2009-2010 επέφερε μεγάλη μείωση της κατανάλωσης καπνού και των καπνιστών μεταξύ του 2006 και του 2011. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσαν τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος. Μάλιστα, παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της Kappa Research και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με την οποία το 73,3% των γιατρών θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ειδική φορολογία στα τσιγάρα υπέρ του ΕΟΠΗ και το 53% ότι πρέπει να φορολογηθούν υπέρ του οργανισμού προϊόντα αποδεδειγμένης βλαπτικής επίδρασης, με τα τσιγάρα να κατέχουν την πρώτη θέση. Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνονται και σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μείωση του καπνίσματος στη χώρα μας εξαιτίας της τσιμπημένης τιμής των τσιγάρων. Ειδικότερα, το 2006 το ποσοστό των καπνιστών ήταν 46,8. Το 2011 μειώθηκε στο 36%. Ο μέσος όρος των τσιγάρων που κάπνιζε ένας καπνιστής ημερησίως ήταν 24 το 2006, το οποίο μειώθηκε στα 18,7 τσιγάρα την ημέρα το 2011. Στο μεταξύ, στα χαρτιά έμειναν τα μέτρα κατά του καπνίσματος, τα οποία ψηφίστηκαν, αλλά στην ουσία δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Οι έλεγχοι των επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας ατόνισαν. Οι καταγγελίες στη γραμμή 1142 κατά του καπνίσματος μειώθηκαν αισθητά, ενώ το 2011 στο Δημόσιο Ταμείο μπήκαν μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ από την ίσπραξη του περίφημου τσιγαρόσιμου, αντί για 40 εκατομμύρια που προσδοκούσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κυρία Χριστίνα Παπανικολάου, παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και τόνισε την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου υπό την εποπτεία του οποίου θα λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Επίσης, ανακοίνωσε ότι δρομολογείται η κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου για τους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς στη λιανική διάθεση των προϊόντων καπνού.